Το λόγο τώρα έχει ο ένατος αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Αθηνών της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Γεωργιάδης. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Τα είπε όλα, Γιώργος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, θα μου επιτρέψετε μια γενή παγκόσμια ημέρα της Δημοκρατίας να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά. Μια και είναι σημαντικότερη ημέρα για εμάς τους Έλληνες, πως λαός από τα αρχαία κιόλας χρόνια νιώσαμε την ανάγκη, συλλάβαμε την ιδέα, εγκαθιδρύσαμε, ζήσαμε και υπερασπιστήκαμε τη δημοκρατία. Η δημοκρατία του Κλισθένη και του Περικλή, για την οποία αισθανόμαστε αιώνια υπερήφανοι, αποτελούν ανεπανάληπτα πνευματικά και κοινωνικά επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής πραγματικότητας και ανυπολόγησης αξίας κληρονομιά για την ανθρωπότητα. Μετά από τόσους αιώνες, το ίδιο απαραίτητη η δημοκρατία είναι και τώρα. Τις ίδιες θυσίες είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και εξακολουθεί να παραμένει το καλύτερο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα διακυβέρνησης. Πυρήνας της ο πλουραλισμός και η διαφορετικότητα. Κάθε δικαίωμα στη δημοκρατία αποκτάται αυτόματα από αυτή καθ' αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη και δεν εξαρτάται από αυθαίρετες πρωτοκαθεδρίες εθνών, φυλών ή φύλων. Κανένας δεν αποκλείεται και ουδεμία διάκριση έχει θέση. Όσοι ισχυρίζονται ότι παρόμοιες αξίες υπάρχουν και σε κάποιες άλλες μορφές εξουσίας ή ότι η δημοκρατία δεν είναι για όλους τους λαούς ή ότι πρέπει να έχει επιθετικό προσδιορισμό ή παραλλαγές κατά περίπτωση ή κατά γεωγραφικό μήκος και πλάτος, πλανώνται και πλανεύουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια χρονιά, δυστυχώς, την ημέρα μνήμης για την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού, δεν την τιμούμε στη σωστή ημερομηνία, επιλογή που για εμένα δεν έχει δικαιολογία. Γιατί η 14 Σεπτεμβρίου δεν ορίστηκε τυχαία. Η καταστροφή των Ελλήνων μικρασιατών δεν οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα ή σε συνωστισμούς. Είναι η αποφράδα ημέρα για τη Σμύρνη. Ακόμη και η λέξη «καταστροφή» είναι ακατάλληλη για να περιγράψει τα τότε γεγονότα, γιατί δεν μιλάμε απλά για κατοικίες και υποδομές, αλλά για γενοκτονία με όλη τη σημασία της ελληνικής αυτής λέξης, πραγματικά ο ορισμός της. Πρέπει λοιπόν να μην κρύβουμε την αλήθεια. Γιατί ο νόμος 2645 του 1998 καθιερώνει τη 14 Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης, προσέξτε παρακαλώ, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων ένιωσαν τότε στο κορμί τους και στην ψυχή τους τι σημαίνει ξεριζωμός, τι σημαίνει διωγμός, τι σημαίνει σε μια στιγμή να χάνεις όχι μόνο το σπίτι σου, αλλά και τα παιδιά σου, ακόμη και τι σημαίνει αφανισμός. Ένα μέλος του ελληνισμού μας ακροτηριάστηκε, ένας πολιτισμός με ελληνοορθόδοξες παραδόσεις, με τοπική λαμπρή παρουσία χιλιάδων χρόνων, έπαψε να υπάρχει. Ακόμη και στην κυρίως Ελλάδα, που υποδέχτηκε όσους επέζησαν από τη μανία των απέναντι, το σοκ ήταν τεράστιο. Μια εξαντλημένη και ετοιμένη στον πόλεμο χώρα, με μηδενικούς πόρους, έπρεπε μέσα στο θρήνο και το πένθος για τις ζωές που χάθηκαν, για τις χαμένες πατρίδες, να βρει κουράγιο, να φροντίσει όλους τους πρόσφυγες, να τους εντάξει στην κοινωνική ζωή, να δημιουργήσει υποδομές, ακόμα και ολόκληρες νέες πόλεις, όπως είναι η Νέα Σμύρνη, η Καλαμαριά, η Νέα Φιλαδέλφια, η Νέα Μηχανιώνα και δεκάδες άλλες σε όλη την Ελλάδα, που βέβαια απλώς θύμιζαν ακουστικά τη γη των προγόνων τους. Μπορεί να αγαπήθηκαν γιατί όπου γη και πατρίς, αλλά δεν ήταν η δική τους πατρίδα. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συνάντησαν εκείνες τις ημέρες του 1922 αυτή τη φρίκη του αφανισμού στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και αλλού. Εκατομμύρια Ελλήνων και δύο φορές άλλα τόσα από τις μελλοντικές γενιές μας έχουν ακούσει και θα ακούν για πάντα περιγραφές από τους γονείς, τους παππούδες τους και όσες άλλες έχουν διασωθεί από τις ανθρώπινες εμπειρίες της εποχής. Και εγώ θυμάμαι. Μιας και οι δύο παππούδες μου, ο ένας ζούσε στην Τραπεζούντα και ο άλλος στην Ήμβρο, όπου άρον-άρον ο ένας εξ αυτών αναγκάστηκε να καταλήψει οικογενειακό στο νησί,
να χάσει τα πάντα, ακόμα και να αλλάξει επώνυμο. Το μέγεθος του εγκλήματος τεράστιο και τα αδιάσυστα ιστορικά αποδεικτικά στοιχεία διαθέσιμα. Πρέπει να τιμούμε και να πενθούμε τους νεκρούς μας, τους μάρτυρες του έθνους και της πίστης μας. Πρέπει να διατηρούμε άσβεστη τη συλλογική μνήμη μας και να τη μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά, όσοι αιώνες και αν περάσουν. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη μικρασιατική καταστροφή και το ποιος τη μεθόδευσε. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας πραγματοποιήθηκε οργανωμένα από το τουρκικό κράτος. Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια. Το δε μέγεθος των εγκλημάτων ήταν τόσο τεράστιο και απεχθές που σε αυτή την περίπτωση η ιστορία δεν επέτρεψε στους νικητές του 1922 ούτε να την ξαναγράψουν, ούτε να την αποκρύψουν, ούτε καν να την αλλοιώσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη.